Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι στο 3 Οκτωβρίου 2022. Φυσικά το έχουμε γυρίσει από πριν αυτό με τα διαρούχα. Εγώ αλλάζω σκουλαρίκια έτσι. Ελπίζω αυτά τα δύο σπηριά που έχουμε μέχρι τότε να έχουν σβήσει. Ξέρεις, ο κόσμος μου λέει μπράβο, έχεις πολύ ωραίο δέρμα. Δεν έχουν υπόψη τους όμως ότι είναι εφηβικό το δέρμα μου και βγάζει και ακμή. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς βοηθούμε το παιδί μας να δομήσει αυτοεκτίμηση. Πώς μεγαλώνουμε έναν παιδί το οποίο να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση. Θες να διαβάσω το σχόλιο μου, ήταν αφορμή. Διαβάσα το. Έχετε βίντεο με την Αριστονίκη που να μας συμβουλεύετε πώς να χτίζουμε την αυτοπεποίθηση των παιδιών μας? Στην άλλη άκρη της υπερεκτιμημένης εικόνας για τον εαυτό τους, μιας εικόνας επίπλαστης που πιστεύουν οι γονείς αλλά δεν πιστεύουν τα παιδιά. Για παράδειγμα, λέει η μάνα στην κόρη, είσαι η καλύτερη που απέχει πολύ από την αντικειμενική αλήθεια. Ή ένας πατέρας να ανεβάζει τον ανδρισμό του γιού του, ενώ στην πραγματικότητα το ίδιο το παιδί δεν ξέρει τι του γίνεται. Τα υγιή όρια, όπως λες. Κάντε ένα βίντεο. Και φυσικά θα κάνουμε μία Αριστοτρίτη. Ναι. Ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε εδώ ότι η αυτοεκτίμηση ορίζεται ως η εικόνα που έχει ο καθένας για τον εαυτό του και την αίσθηση της αξίας του. Είναι διαφορετική από την αυτοπεποίθηση, γιατί μπορεί κάποιος να έχει αυτοπεποίθηση αλλά να μην έχει αυτοεκτίμηση, ή κάποιος να έχει αυτοεκτίμηση αλλά να μην πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει σε κάποια πράγματα. Η αυτοεκτίμηση δεν είναι έναν ενιαίο σύνολο, έχει πολλά τμήματα που μπορεί σε κάποια να είμαστε καλά, υψηλά, και σε κάποια να έχουμε χαμηλά. Ας πούμε, στην ακαδημαϊκή πίδωση μπορεί να έχουμε υψηλή αυτοεκτίμηση, αλλά στις διαπροσωπικές σχέσεις να έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Λέω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό που θα βοηθήσει πολύ τα παιδιά για να την δομήσουν, καταρχήν να πούμε ότι δομείται καθ' όλη τη διάρκεια της ενηλικίωσης και της παιδικής ηλικίας μέχρι τα 26 έτη, όπου εκεί μπορούμε να πούμε ότι έχει διαμορφωθεί ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του ατόμου, και τότε μπορούμε να μιλάμε για συνολική αυτοεκτίμηση. Πριν, όταν το άτομο ακόμη δεν ξέρει τι του γίνεται, γιατί διαμορφώνεται και συνδιαμορφώνεται, δεν μπορούμε να μιλήσουμε επί της ουσίας για αυτοεκτίμηση. Είναι μια διαδικασία που είναι εν τη γενέση της. Λοιπόν, αυτό που βοηθάει πολύ τα παιδιά για να τη δομήσουν είναι να μην έχουμε υψηλές προσδοκίες για αυτά, να μην έχουμε απαιτήσεις που δεν μπορούν τα ίδια να ανταπεξέλθουν σε αυτές, καθότι ενδεχομένως πολλοί γονείς να τα δικά μας όνειρα να τα βάζουμε στην παρακαταθήκη των παιδιών μας. Προβολή. Να θεωρούμε ότι επειδή δεν καταφέραμε εμείς κάποια πράγματα, ότι είναι του παιδιού μας, ας το πούμε, ανάγκη, ενώ δεν είναι, είναι δική μας. Να μην έχουμε ρεαλιστικούς στόχους, να επικρίνουμε τα παιδιά και να τα είμαστε έτσι αρκετά μαζί τους αυστηροί και κριτικοί. Επικριτικοί. Και επικριτικοί. Ή να τα επιβραβεύουμε με το κάθε τι μικρό που κάνουν. Ή αυτό που είπαν οι φίλοι, δηλαδή να λέμε στα παιδιά μας θετικά πράγματα τα οποία δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, δεν είναι ρεαλιστικά. Ακριβώς. Δηλαδή είσαι η πιο όμορφη του κόσμου. Ξέρει μια χαρά η κόρη μας ότι δεν είναι η πιο όμορφη του κόσμου, γιατί ως νεαρό κορίτσι και ως έφηβος ή ως προέφηβος βλέπει ένα σωρό ερωτώματα πάνω της. Ή είσαι άντρακλος εσύ, ενώ ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, 8 χρονών και ακόμη είναι παιδάκι. Ακριβώς. Ή γενικότερα μας ρωτάει το παιδί, ξέρω εγώ, τραγουδάω καλά, και να του λέμε είναι είσαι καταπληκτική φωνή και τα λοιπά, ενώ δεν έχει καλή φωνή, να σου το πούμε. Εντάξει, δεν θα προσβάλλεις το μωρό, του πεις ότι δεν είναι καλή. Μπορείς να του πεις τραγουδάς καλύτερα σήμερα από χθες. Καλύτερα από μένα σίγουρα, ας πούμε. Αν μπορώ έτσι πράγμα. Κάτι πιο έτσι δεν θα το προσβάλλεις, αλλά ούτε και θα του πεις του άλλου που δεν έχει καλή φωνή ότι έχει. Γιατί είναι σαν να το θεωρήσω ότι είναι καλός σε όλα, ενώ επί της ουσίας έχουμε όλοι ταλέντα για κλίσεις. Δεν είμαστε καλοί σε όλα, κάποιοι έχουμε... Και θα τον κάνεις και να αρχίσεις να μου λες ότι είναι καλός σε πράγματα που δεν είναι καλός. Ακριβώς. Ή μια άλλη έτσι κακή πρακτική είναι να δίνουμε έμφαση στα δυνατά σημεία του παιδιού μας, να λέμε συνέχεια έχεις αυτόν το αδυνατό σημείο και αυτόν το αδυνατό σημείο, κάτι το οποίο να μην το βοηθά να αναπτυχθεί. Επίσης, να εστιάζουμε στα ελλείμματα του παιδιού μας και όχι στα καλά του σημεία, που αυτόν επίσης είναι ένα λάθος.
ή να μην έχουμε ρεαλιστικούς στόχους, να θεωρούμε δηλαδή ότι, ότι είναι να γίνουν πράγματα μαγικά που δεν, είναι, που δεν φαίνεται να γίνονται. Αυτά έτσι είναι μερικές κοινές γραμμές που μπορούμε να ακολουθήσουμε, αλλά σίγουρα θα πρέπει να συντονιστούμε και με τις ανάγκες του παιδιού και με την ιδιοσυγκρασία και προσωπικότητα που φαίνεται να υπάρχει στο κάθε παιδί. Γιατί μπορεί να μεγαλώνουμε αδερφάκια μεταξύ τους, αλλά να μην μοιάζουν σε τίποτα. Οι προσωπικότητες τους να είναι πολύ διαφορετικές, άλλα παιδάκια να έχουν έτσι, να είναι πιο χαμογελαστά, να είναι πιο ευπρόσιτα, να μπορούν να κάνουν πιο εύκολα φιλίες κτλ. Και τα άλλα μας παιδί να είναι πιο εσωστρεφές και εκεί να χρειάζεται μια διαφορετική αντιμετώπιση. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην κάνει δραστηριότητες και ξεκινά να κάνει δραστηριότητες, μπορεί να χρειαστεί να το επιβραβεύσουμε για την προσπάθεια του και να ενδεχομένως να πούμε ότι και αυτό που προσπαθεί να κάνει το κάνει πάρα πολύ καλά για το στάδιο του αρχάριου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Ενώ ένα άλλο παιδί που ασχολείται καιρό με αυτό το θέμα και δεν έχει πρόβλημα με το να ασχοληθεί με δραστηριότητες, να του πούμε ότι ξέρεις, κάντο για χόμπι, είναι μια δραστηριότητα που σου αρέσει, αλλά νομίζω ότι σου ταιριάζει κάτι καλύτερο για, ας πούμε, για να ασχοληθείς επαγγελματικά. Φαντάζομαι είναι σαφή η διαφορά που έχω πει, ότι ανάλογα με την προσωπικότητα του παιδιού μπορούμε να έχουμε και διαφορετική αντιμετώπιση για να το βοηθήσουμε να ανταπεξέλθει. Να προσέχουμε να μην συγκρίνουμε το ένα παιδί με το άλλο ή να μην επαινούμε συνεχώς το ένα παιδί και να επιπλήττουμε το άλλο παιδί. Και ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη κακό που κάνουμε οι γονείς είναι να τρέφουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ των παιδιών μας ή μεταξύ των παιδιών μας και άλλων παιδιών. Δηλαδή να λέμε γιατί ο Γιαννάκης, ξέρω εγώ, είναι καλύτερος από σένα στο τάδε πράγμα, να ασχίζεις το Γιαννάκη, να πάρεις τον καλύτερο βαθμό, εσύ είσαι καλύτερος από το Γιαννάκη και ποιος είναι ο Γιαννάκης, ξέρω εγώ, που είναι καλύτερος από σένα. Και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία... Όχι, μπορούμε να τους λέμε, όλοι μπορούμε να είμαστε καλοί και δεν ανάγκη να είναι μόνο ένας καλός. Μπορούν να είναι πολύ καλοί και επίσης ένα σκύλο μπορεί να πάει στο κρεβατάκι του. Ναι, άνετα. Άνετα, εδώ στο κρεβάτι σου. Μπράβο, σωστό σκύλο, εργατικό σκύλο. Εκεί. Εκεί. Ναι. Εκεί. Οπότε όλα αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Να πω ότι είναι μεθυστική συνειδητοποίηση ότι είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους και η στιγμή που το συνειδητοποιούμε, που είναι το τέλος της αισθητοκινητικής περίοδου, δηλαδή στους πρώτους μήνες ζωής του βρέφους, είναι μαγική και σηματοδοτεί ενδεχομένως την αρχή της ατομικότητας, της όχι συνειδητής ατομικότητας φυσικά, της ασυνείδητης ατομικότητας, γιατί το παιδί δεν έχει συνείδηση σε αυτήν την ηλικία και, έτσι, το επιστέγασμα αυτής της φάσης είναι το χαμόγελο του παιδιού που το έχουμε στους πρώτους δύο μήνες, στις δύο μήνες ζωής. Βλέπουμε το βρέφος ότι ικανοποιημένο χαμογελά και δείχνει το πρώτο του έτσι δείγμα ότι συμμετέχει διαπροσωπικά ως άτομο στην επικοινωνία. Επί της ουσίας το παιδί μας διδάσκει πως θέλει να το αγαπούμε μέσα από τις ανάγκες που ζητά από εμάς να καλύψουμε. Γιατί το παιδί σε αυτήν την ηλικία αντιβρεφική είναι έναν εξαρτημένο νόν το οποίο χρειάζεται τη μητέρα του και τον πατέρα του παρόντες 24 ώρες το 24ωρο για να καλύπτει τις ανάγκες του. Και ανάλογα με το κλάμα του, το βλέμμα του, τις χαριτομενιές του, μας διδάσκει πως θέλει να το αγαπούμε. Αν ανταποκρινόμαστε λοιπόν σε αυτές τις βασικές ανάγκες του βρέφους μας, τότε είναι σαν να του δείχνουμε, όχι δεν είναι σαν, του δείχνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό όνον για μας και επί της ουσίας το βοηθούμε να αναπτύξει την εκτίμηση για τον εαυτό του μέσω της εκτίμησης που δείχνουμε εμείς για αυτό. Άρα η αυτοεκτίμηση στα πρώτα χρόνια της ζωής αποκτάται μέσω της ταύτισης με τους σημαντικούς άλλους αλλά και με τους ήρωες των παραμυθιών. Γι' αυτό και συστήνουμε
να διαβάζουμε παραμύθια στα παιδιά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο τα παραμύθια, γιατί βοηθάει στην εσωτερικεύση των συμβολισμών, αλλά και στο συμβολικό παιχνίδι, και βοηθά τα παιδιά να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν και να αντιληφθούν τους ρόλους, αλλά και να μάθουν τη ζωή μέσα από τις αφηγήσεις των ιστοριών που μπορούν να τους διαβάζουμε. Είναι λοιπόν νωρίς, όπως έχω πει και στην αρχή, να μιλάμε για ενιαία αυτοεκτίμηση. Βασικά είναι κερματισμός διαφορετικών αυτοεικόνων σε αυτήν τη φάση της ηλικίας. Δεν μιλάμε για αυτοεκτίμηση, αλλά για χάρη της λέξης και του θέματος χρησιμοποιούμε τον όρο αυτοεκτίμηση για να μπορέσει να καταλάβει ότι ο τηλεθεατής μας λέω. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός που παρακολουθεί. Τηλεθεατής. Εντάξει. Λέγεται με μακριά του βίντεο. Okay. Αυτά που λέμε. Λοιπόν, τώρα, στην νηπιακή ηλικία ερχόμαστε το παιδί να μάθει τους κανόνες. Ξεκινούν οι κανόνες από τον νηπιαγωγείο, ξεκινούν οι πιο έντονοι κανόνες από το σπίτι, καθότι το παιδί να αντιλαμβάνεται ποια πράγματα. Οπότε, όσο πιο εύκολα το παιδί να εγκλιματίζεται και αναπτύσσει αίσθηση κοινωνικοποίησης, τόσο πιο σίγουρο είμαστε ότι το παιδί πάει καλά. Δηλαδή, θέλουμε το παιδί μας να μάθει να προσαρμόζεται σε κάθε περιβάλλον μάθησης εύκολα και να κοινωνικοποιείται. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι πάμε καλά. Όταν λοιπόν υπάρχει περιθωροποίηση, απόρριψη και αντιδραστικότητα, τότε είναι τα πρώτα δείγματα ότι το παιδί δεν έμαθε σωστά να κοινωνικοποιείται, δεν έμαθε σωστά να προσαρμόζεται, οπότε χρειάζομαστε ίσως υποστήριξη. Και μετά πάμε στη σχολική ηλικία, όπου το πιο σημαντικό για τα παιδιά είναι η συνομήλικη του. Για τα κορίτσια είναι πιο σημαντική η απόδοση στο σχολείο και για τα αγόρια πιο σημαντική η φίλη τους. Έτσι έχουμε τις πρώτες διαφορές, έχουμε τις πρώτες εμπειρίες γύρω από την αποδοχή, πόσο τους αποδέχονται οι άλλοι, πόσο εύκολα κάνουν τους φίλους, πόσο δημοφιλής είναι. Και επί της ουσίας το παιδί καλείται στην σχολική ηλικία να εκμεταλλευτεί τις πραγματικές του ικανότητες και να διαχειριστεί τα ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον. Το πιο δύσκολο ωστόσο είναι αν δηλαδή έχουμε ματαιώσεις, παραμελήσεις, γεγονότα ζωής, απώλειες, τότε εκεί ίσως να έχουμε ένα πλήγμα της αυτοεκτίμησης σε αυτήν την ηλικία. Το πιο δύσκολο όμως σημείο είναι η προεφηβεία, γιατί εκεί αρχίζουν τα πράγματα να αλλάζουν, παγιώνονται οι νοητικές δομές των παιδιών, η κοινωνικοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική, εσωτερικεύονται έτσι κάποιες καταστάσεις και υπάρχει η λεγόμενη εγωκεντρική ηθικότητα. Δηλαδή τα παιδιά θεωρούν ότι η δική τους ηθική είναι άκαμπτη, δεν επιδέχεται, ας το πούμε, δεν δέχονται να τους το πεις με διαφορετικό τρόπο, γι' αυτό μπορεί να μην δέχονται να χάνουν, συνέχεια σου λένε αυτό είναι άδικο, με αδίκησες, δεν το δέχομαι και διάφορα τέτοια που μπορεί όσοι έχετε παιδιά σε αυτήν την ηλικία να τα ακούτε πάρα πολύ συχνά. Πρέπει λοιπόν τα παιδιά να μάθουν να διαπραγματεύονται εξαργυρώνοντας τις υποχωρήσεις, αλλά ταυτόχρονα έχοντας και την θεμητή ανεξαρτησία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό, να συμβιβάζονται, να υποχωρούν, αλλά ταυτόχρονα να νιώθουν ότι έχουν και αυτή την κυριότητα της θέσεως τους. Αυτό που δοκιμάζει πάρα πολύ την αυτοεκτίμηση των παιδιών είναι οι ακαδημαϊκές επιδόσεις. Δυστυχώς έχουμε συστήματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο που είναι πολύ εξατασιοκεντρικά, κάτι που δεν βοηθάει το παιδί, το οποίο μπορεί να μην το έχει με το διάβασμα ή να του έχει τύχει κάτι στο πέρας της ακαδημαϊκής του έτσι, πορείας και να μην το βοηθήσει να αναπτύξει τις δυνατότητες του, είναι μεγάλο πλήγμα για την αυτοεκτίμηση των παιδιών. Ο αθλητισμός, πιο πολύ για τα αγόρια, όταν δεν τα πάνε καλά στον αθλητισμό και γενικά στον κινητικό συντονισμό, δέχονται ένα πλήγμα στην αυτοεκτίμηση τους, η εξωτερική εμφάνιση, η δημοτικότητα και η συμπεριφορά. Υπάρχουν, όπως έχω πει, διαφιλικές
έτσι διαφορές. Τα κορίτσια τους ενδιαφέρονται περισσότερο για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις τους, και τα αγόρια περισσότερο για τη δημοτικότητα τους και για τον αθλητισμό. Άρα μπορεί, αν δεν έχουν και τόσο καλή επίδοση τα αγόρια, να μην τους πολύ νοιάξει, γιατί πιο πολύ τους νοιάζει να παίζουν καλή μπάλα ή καλό μπάσκετ και να έχουν φίλους και να είναι δημοφιλείς. Τα κορίτσια όμως θα τους νοιάξει αν εξωτερικά δεν έχουν την εμφάνιση που ήδη επιθυμούν ή εάν δεν έχουν καλή επίδοση στο σχολείο. Πρόβλημα θα προκύψει εάν κάποιος από αυτούς τους τομείς που είναι σημαντικός για το παιδί, το παιδί δεν έχει καλές επιδόσεις σε αυτό. Δηλαδή αν εγώ θέλω να είμαι καλός μαθητής και είμαι παιδί και δεν είμαι καλός μαθητής, αυτό θα είναι πλήγμα για την αυτοεκτίμησή μου. Αν δεν με ενδιαφέρει να είμαι καλός μαθητής και δεν είμαι καλός μαθητής, δεν είναι πλήγμα για την αυτοεκτίμησή μου. Αν εγώ π.χ. θέλω να μπω στην ομάδα θεάτρου π.χ. και δεν με βάζω στην ομάδα θεάτρου και θέλω να μπω και μ' αρέσει πολύ, αυτό θα είναι πλήγμα για την αυτοεκτίμησή μου. Έτσι λέω, τα λέω για να μπορέσει ο καθηγητής να μας κατανοήσει. Έτσι σας πήρα λίγο εξελιχτικά και έχω σταματήσει ακριβώς στο σημείο της προεφηβείας, το οποίο εκεί ξεκινάει μια άλλη πορεία για την αυτοεκτίμηση που θέλουμε 5 εκπομπές για να την πούμε. Οπότε σταματάω εδώ για το πώς μπορούν οι γονείς ενδεχομένως μέσω από τη δική τους παροχή υποστήριξη να βοηθήσουν τα παιδιά μέχρι και την προεφηβεία να δομήσουν την αυτοεκτίμησή τους. Ανάλογα με τη φάση που έχω πει και τα στάδια τα εξελικτικά, τα ορόσημα τα εξελικτικά, αν δουν ότι κάτι δεν πάει καλά, τότε ζητούν αμέσως βοήθεια, ούτως ώστε να υπάρξει μια εξομάλωση της πορείας της αυτοεκτίμησης του παιδιού, για να μην έχουμε μετά θέματα. Είναι πολύ δύσκολο να πάρετε ένα παιδί στην ηλικία της Δευτέρας Λυκείου, Τρίτης Λυκείου, το οποίο έχει περάσει όλα αυτά τα ορόσημα και έχει πληγωθεί σε κάποια από αυτά, και να πείτε του συνάδελφου, της συνάδελφου, ξέρεις, σε 2 συναντήσεις βοήθα τον να αποκτήσει αυτοεκτίμηση. Άρα καλύτερα η πρόληψη παρά η τονιστέρω θεραπευτική. Σίγουρα είναι καλύτερο να μην τον πάρετε καθόλου. Αλλά να μην χρειαστεί να πάει το παιδί, αλλά προλαμβάνουμε. Μπορεί να προλάβουμε. Ναι. Αυτό που είπες όμως είναι πολύ σημαντικό. Αν βάζουμε όλες μας τις προσπάθειες και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, όσο πιο νωρίς πάρουμε βοήθεια από ειδικών παιδοψυχολόγων, τόσο πιο εύκολα και πιο πολύ και πιο βαθιά και πιο καθοριστικά θα βοηθήσουμε το παιδί. Γιατί αυτά τα θέματα έχουν να κάνουν με την εικόνα που έχει το παιδί για τον εαυτό του, με το γνωστικό κατασκεύασμα που έχει μέσα στο μυαλό του για το ποιος πια είναι. Και πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι όπως πάμε το παιδί, είμαστε παιδίατρος, αναπτυξιολόγος, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, παιδοδοντίατρων, όταν δούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του ότι θέλει, ξέρω εγώ, να φτιάξει τα δόντια του, θέλει γιαγιά, θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Έτσι και σε αυτόν το φάσμα των τεράστιων πρέπει να έχουμε και τον συνεργάτη μας ψυχολόγων του σπιτιού, τον οικογενειακό μας ψυχολόγο. Προχθές παίρνω ένα μήνυμα από μια κυρία και λέει, είμαι μια γιαγιά, η εγγονή μου πήγε στην πρώτη τάξη στο γυμνάσιο και ήρθε πίσω και είπε, δεν θέλω να κάνω παρέα με κανέναν και εγώ τα διαλύματα θα πηγαίνω να κάθομαι μόνη μου στη βιβλιοθήκη να διαβάζω βιβλία. Και μου λέει, τι να κάνουμε. Και της λέω, εγώ να πάτε σε έναν παιδοψυχολόγο να δει το παιδί. Και μου λέει, είναι τόσο σοβαρό που θέλει παιδοψυχολόγο. Της λέω, όχι, είναι τόσο σοβαρό να πάρεις νωρίς το παιδί στον παιδοψυχολόγο. Τι θα περιμένεις να γίνει, θα περιμένεις να πηγαίνει καθόλου στο σχολείο, θα περιμένεις να πάθει κατάθλιψη, γιατί το θεωρούσε ότι σαν να την πρόσβαλα που της είπα να πάτε σε έναν παιδοψυχολόγο. Αν γίνει το παιδί, έχει αναπτύξει μια κλινική συμπτωματολογία, τότε είναι πιο δύσκολο να το βοηθήσουμε. Πριν να αναπτύξει κλινική συμπτωματολογία, όταν μας δείχνει μέσα από τα εξελικτικά ορόσημα ότι δεν τα περνά ομαλά, ότι χρειάζεται υποστήριξη, το παίρνουμε, το βοηθά ο παιδοψυχολόγος που θα επιλέξουμε και ξεπερνάμε αυτή τη δύσκολη φάση χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Ενώ αν αφήσεις αυτές τις φάσεις να συσσωρεύονται τα προβλήματα, θα φτάσει κάποια στιγμή που θα γίνει κλινικό το πρόβλημα του παιδιού. Α, δεν είσαι κακός γονιός αν πάρεις το παιδί σου στον παιδοψυχολόγο. Κακός γονιός είσαι αν χρειάζεται και δεν το πάρεις. Αυτό να το τονίσουμε.
Δεν είσαι κακός γονιός όταν πάρεις το παιδί σου στον παιδοψυχολόγο. Κακός γονιός είσαι όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι χρειάζεται να πάει το παιδί στον παιδοψυχολόγο και εσύ δεν το παίρνεις. Ας κλείσουμε με αυτό.